μαμά γερνάω. Έχει να κάνει και με πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή η Λίνα κοιτάει τον εαυτό της στον καθρέφτη, σαν μια μάχημη γυναίκα, και λέει: εδώ κάτι δεν μ' αρέσει. Εδώ έχει σπάσει λίγο το πρόσωπο, εδώ τα μαλλιά μου. Αυτό το πολύ απλό πράγμα. Στα 32 που σημαίνει μαμά γερνάω. Στα 32 μου όχι. Αλλά στον ίδιο δίσκο δεν είναι τυχαίο. Σε ένα άλλο τραγούδι που έλεγε: θα πάω στον καθρέφτη, το φρύδι θα σηκώσω, στο γόητρο που πέφτει μια γραμμή θα διορθώσω. Αυτό το γόητρο που πέφτει εννοώ. Λοιπόν, υπήρχε άρα, δηλαδή 32 είσαι νέος άνθρωπος ακόμα, αλλά εγώ αισθανόμουν ότι αρχίζει μια πορεία πια η οποία μοιάζει τελική. Είχε ξέρεις τελειώσει γιατί. Η νεότητα. Είναι ένα ενδιαφέρον σημείο το 32, γιατί είσαι νέος αλλά δεν το ξέρεις. Ναι, ακριβώς. Το ξέρεις στα 40 μετά, σου. Το ξέρεις μετά. Στα 32 δεν το ξέρεις. Και μάλιστα πολλοί μου είπαν ότι αν το λες από τώρα. Και είπα, είμαι σίγουρη ότι αν ήμουν 50 δεν θα μπορούσα να το πω. Δεν θα τολμούσες να το πεις. Δεν θα τολμούσα πια να το πω. Ούτε στον εαυτό μου δηλαδή δεν θα τολμούσα. Αλλά γι' αυτό που είπες για τις αλλοιώσεις, υπάρχει και στο ηφαίστειο το δίσκο, στο τραγούδι «Μωρό», που λέει: «Μούρι μου σπασμένη, ρούχα μου απαλά, σου είχα πει θα ζούμε καλά». Με την έννοια ότι ό,τι μπορώ να σου προσφέρω τώρα είναι τα απαλά ρούχα. Γιατί όλο το άλλο γκρεμίστηκε. Ναι. Δηλαδή σου χατάξει κάτι. Θέλω να πω, αποκλείεται μια γυναίκα να μην την απασχολεί αυτό. Εμένα όμως με απασχολεί την ίδια ώρα και σαν συγγραφέα στον εαυτό μου. Πριν φτάσουμε σε αυτό, τη μαμά της γυναίκας την απασχολεί αυτό. Τι εννοώ? Ωραία, έχει μια κόρη που είναι πετυχημένη, που είναι το ένα, είναι η Λίνα Λικολακοπούλη κτλ. Κάπου στο βάθος η μητέρα σου πια δεν κοιτάει με στραβό μάτι το γεγονός ότι θα ήθελα όμως και παιδιά και εγγόνια και... Γόνια βέβαια θα ήθελε. Αυτό όμως υπάρχει είναι... αυτό. Όχι, θα σου πω κάτι το οποίο είναι και την ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή γι' αυτό. Σε μία, είναι πρόσφατο, είναι πέρσι αυτή η κουβέντα που θα σου πω. Κάπου, από κάπου γυρίζαμε με το αυτοκίνητο, όχι μες στην Αθήνα, νομίζω από κάποια εκδρομή. Και μου λέει, φαίνεται ότι εσύ γι' αυτό έμεινες ελεύθερη, γιατί είναι άλλος ο σκοπός σου. Άρα την απασχολούσε. Ασφαλώς. Την ψιλοέτρωγε αυτό. Ασφαλώς, νομίζω μέχρι τα 35. Δηλαδή μέχρι αυτή την εποχή, την ηλικία μου, ασφαλώς και θα την απασχολούσε και πιστεύω εδώ απασχολούσε εμένα, δεν θα απασχολούσε. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Άσε τώρα τι απασχολούσε τη μαμά σου. Τη Λίνα. Εσύ την έβαλες. Τη Λίνα. Το κινητό που χτύπησε πριν λίγο. Εσύ την έβαλες. Ήταν η μαμά σου. Και μου είπε, πες της παιδί μου, είναι ώρα της. Εσύ έχεις σκεφτεί την εικόνα σου σαν σύντροφο, σαν μαμά, όχι σαν σύντροφο, σε ερωτικό, στον έρωτα, το έχει ζήσει και το έχει χαρεί. Σαν μαμά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το έχει ζήσει, είναι κάτι που δεν σε αφορά καθόλου? Θα έλεγα κουταμάρες να πω δεν με αφορά. Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή που να πω εγώ δεν με αφορά. Τώρα, αν έβλεπα τον εαυτό μου με ένα παιδί στα χέρια, εάν είχε τύχει, κάτι θα κατάφερνα. Αλλά έτσι όπως με ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα... Μου ήταν λίγο δύσκολο δηλαδή αυτό, θα μου ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Σχεδόν μπορώ να σου πω ότι ακόμα με μικρά παιδιά μπορεί να πάθω αμηχανία. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να τους πεις, δεν ξέρεις. Όχι, να τους πω, ξέρω πολλά, τι να τα κάνω, πώς να τα ίσω, τι να κάνω. Δεν ξέρω, μου τα δίνουν ας πούμε οι φίλες μου που γεννάνε στα χέρια και είναι σαν κρατά χειροβομβίδα. Δεν ξέρω πώς να τα πιάσω, πώς να τα γυρίσω, θα μου πεις τι είναι αυτά που λες τώρα. Όχι, δεν σου πω. Ανθρώπινα πράγματα λέω τώρα. Όλοι στην αρχή είναι λίγο. Αυτό θέλω να πω. Ανθρώπινα πράγματα λέω τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μέχρι εδώ, έτσι όπως εδώ είναι τα μοιραία πράγματα, όπως γύρισα το τιμόνι εγώ, θα ήμουνα πια ασύλληπτα τυχερή να έχω λύσει κι αυτό. Πώς να σου το πω. Λέγαμε ότι μέχρι τώρα ήμουν ευνοημένη και τα λοιπά. Θα ήμουν ασύλληπτα τυχερή να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος, με τον οποίο να μην πλήττω, ναι, που να με λατρεύει, που να έχει μια τρελή από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι στον κόσμο της, θέλω να πω, και να κάνει και μια οικογένεια, ας πούμε, η γυναίκα αυτή. Μπορεί, τι να σου πω, μπορεί και να μπορούσα. Σημασία έχει ότι δεν το έκανα. Χωρίς να μου είναι βάρος όμως που δεν το έκανα. Ναι. Είμαι μπάς από το σπίτι, τα ακούς στο Θεό να με πας. Μυρωδιά καταλήτη, εσύ μοναχά μ' αγαπάς. Άρε χρόνο αλήτη, ανθρώπους κι αγάπες κορπάς. Μη με φέρνετε σπίτι, τα ακούς κάπου αλλού να με πας.
γνώρισα τη Λίνα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και εκεί κάπου αρχίσαμε και την πρώτη μας συνεργασία. Μέχρι σήμερα πάντα εκπλήξεις μου φυλάει, είναι πάντα μια δυναμική γυναίκα. Πιστεύω ότι η προσέγγιση που κάνει η Λίνα στα θέματά της είναι μια αντανάκλαση της ψυχής της. Δεν είναι απλή, εύκολη. Είναι πάντα μια δύναμη σε αποσιοποιητικά. Λέει σε ένα τραγούδι το Αιγαίο, το πρώτο εγώ του Αιγαίου. Μια φράση πάρα πολύ δυνατή. Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι που έχει γράψει, να είναι ένας δεύτερος εθνικός μας ύμνος. Δεν διαπραγματεύεται αξίες, τις αξίες μέσα από το λόγο της. Πιστεύω ότι καθοδηγεί και θα καθοδηγεί τους νέους ανθρώπους για πάρα πολύ καιρό. Και θα ήθελα να της χαρίσω και κάτι, να της το αφιερώσω μάλλον. Κάπου θα το ξέρει. Yeah.